θάλασσα του Ρεθύμνου αποκαλύπτει τα μυστικά της. Μια ανάσα πριν την επέτειο της μάχης της Κρήτης. Μια συγκλονιστική ανακάλυψη στο βυθό ενώνει κομμάτια της ιστορίας του τόπου. Οι δείτες που εντόπισαν το γερμανικό πολεμικό αεροσκάφος τύπου Junger 88 μετά από στίγμα που έλαβαν μιλούν αποκλειστικά στην κάμερα της Κρήτη TV για την ανατριχιαστική στιγμή που το αντίκρισαν στα νερά κοντά στο ακροτήρι Μαυρομούρι. Δεν το περιμέναμε. Περιμέναμε να βρούμε και αν θα βρίσκαμε κάποιο σωρό από παλιοσίδερα και ήταν μεγάλη εκπληξή μας όταν το βρήκαμε σε αυτή την κατάσταση που θεωρείται για ναυάγιο το οποίο είναι πάνω από 80 χρονών. Και για μας ήταν ένα θείο δώρο, μπορώ να πω. Ήταν συγκινητικές οι στιγμές της πρώτης επαφής. Ξεκινήσαμε μικρές προσδοκίες. Λέγαμε μετά από 80 χρόνια θα είναι χτυπημένο, θα είναι πυροβολημένο, θα βρούμε κανένα κομμάτι, κανένα κινητήρα. Όταν το είδαμε, παιδιά, ολόκληρο, ενθουσιαστήκαμε. Αρχίσαμε και φωνάζαμε κάτω από το νερό. Δεν πιστεύαμε στα μάτια μας ότι είναι σε τόσο καλή κατάσταση και ότι θα δούμε τέτοιες λεπτομέρειες. Το αεροσκάφος είχε τριμελές πλήρωμα και σύμφωνα με τις καταγραφές κατέπεσε πιθανότατα στις 8 Σεπτεμβρίου του 1942, με το ένα μέλος του, σύμφωνα με πληροφορίες, να διασώζεται από ντόπιο. Μπορούσε να μεταφέρει μέχρι 3 τόνους βομβών, αλλά στην ουσία ήταν ένα αεροσκάφος πολλαπλών χρήσεων. Δηλαδή δεν ήταν μόνο ένα βομβαρδιστικό, λειτουργήσε και σαν αναγνωριστικό και σαν νυχτερινό μαχητικό. Γενικότερα το βλέπουμε σε πάρα πολλές χρήσεις, ακόμα και αντιαρματικά κανόνια. Εξαρτάται δηλαδή, είχε πάρα πολλούς τύπους. Με βάση τις γερμανικές καταγραφές απολειών, από τα 3 άτομα φαίνεται ότι απολέστησαν οι 2. Τώρα, αν αυτό σαν καταγραφή ταιριάζει με τις μαρτυρίες των ντόπιων, που όπως φαίνεται ταιριάζει, τότε έχουμε μια δεμένη υπόθεση και μια πλήρη καταγραφή του γεγονότος. Το τρίτο άτομο πρόλαβε και άνοιξε αλεξίπτωτο και διασώθηκε. Βγήκε στην παραλία όπου τον περιέθαλψε ένας ντόπιος κάτοικος ραθμιώτης της περιοχής, στον οποίο μάλιστα από πληροφορίες που έχουμε έκανε δώρο και ένα ζευγάρι κιάλια. Στο βίντεο που εξασφάλισε η Κρήτη TV φαίνεται η άριστη κατάσταση στην οποία έχει διατηρηθεί εδώ και 82 χρόνια το επιβλητικό αεροσκάφος Εύρημα που θα μπορούσε να αποτελέσει τουριστικό πόλο έλξης. Είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και αυτό φαίνεται γιατί δεν έχουν αποκολληθεί μεγάλα τμήματα. Η ζημιά που έχει πάθει το συγκεκριμένο αεροσκάφος είναι από την αναγκαστική προσθαλάσσωση που έγινε. Αυτό φαίνεται γιατί έχει σπάσει ο θόλος από γυαλί που είχε μπροστά, προφανώς από τις πιέσεις του νερού που δέχτηκε, και ίσως εκεί είναι που σκοτώθηκε και το πλήρωμα. Απ' τη μία μπορεί να αποτελέσει ένα αξιοθέατο τουριστικό, καταδυτικό αξιοθέατο, ας το πούμε έτσι. Απ' την άλλη είναι το καλύτερο αεροσκάφος προσωπικά που έχω δει εγώ αυτού του τύπου που διασώζεται σε τέτοια κατάσταση. Το καλύτερο που μπορεί να γίνει για αυτό το ναυάγιο είναι να μην γίνει απολύτως τίποτα. Τα ναυάγια τα σεβόμαστε, δεν τα πειράζομαι, τα αφήνουμε στο χώρο τους. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να μπορούμε να τα παρατηρούμε.